Επίσης είναι εδώ που έγινε, που με έσπρωξε, με χαστούκησε και πιο πριν με σπρώχνει βέβαια. Mm. Είναι οι σκάλες, όχι οι πρώτες από το μετρό, οι δεύτερες. Οι δεύτερες. Ναι. Που είναι στην έξοδο, ας πούμε, απάνω. Ναι, όχι η δερματική έξοδο, υπάρχουν τρεις κυλιόμενες. Ναι, η πρώτη, ναι, δεύτερη, ναι, και τρίτη είναι στη δεύτερη έξοδο. Υπάρχει, μήπως είναι κάποιο τυφλό σημείο και δεν έχει κάμερες εκεί. Όχι, έχει κάμερα. Υπάρχει κάμερα, κάμερα, άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να την έχουμε τραβήξει. Άρα δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να έχει ξεφύγει αυτό από την κάμερα, αυτό το περιστατικό. Λογικά όχι, εφόσον υπάρχει η κάμερα. Ναι. Καταλαβαίνεις, Μάρο, όμως ότι έχουμε φτάσει σε ένα ωριακό σημείο. Εσύ λες με χαστούκησε και ο άλλος λέει έχω το βίντεο που δεν σε χαστούκησε. Ναι. Έτσι. Άρα πρέπει να λυθεί, κάπως πρέπει να λυθεί. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω και προτείνω να δω εγώ με τα ίδια μου τα μάτια να πάω να δώσουμε ένα ραντεβού στο κέντρο της Ομόνιας. Να δω εγώ με τα ίδια μου τα μάτια. Εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα, επειδή η Σμάρο φαίνεται μια καθαρά κοπέλα και διαλλακτική, ναι, πήρωσε και το πρόστιμο χθες. Δεν το πλήρωσα γιατί ήταν κλειστό, βρήκα κλειστό το κεραμικό και μετά δεν προλάβαινα και θα το πληρώσω σήμερα. Πήγε να το πληρώσει πάντως, ναι, και δεν θα το πληρώσει. Ναι. Πόσο είναι, 36? Ναι, έχω ακόμα το πάσο πριν με την ορκομοσία, οπότε θα πάει 18 σε 10 μέρες. Ναι. Είναι φοιτήτρια. Είναι, εάν και έγινε αυτό το περιστατικό που διαψεύδεται κατηγορηματικά από τις αρχές, είναι πάρα πολύ σοβαρό, το είπαμε και χθες. Ας την καλέσει εκεί ο πρόεδρος στο γραφείο του ή ένας διευθυντής, ένας υποδιευθυντής, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί ο πρόεδρος και να κάτσουν μαζί να δουν το βίντεο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι, ούτε ζητάω, εφόσον δεν μπορεί να βγει στη δημοσιότητα, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που υπάρχει το προσωπικό απόρριτο. Ναι. Είμαι σύμφωνη στο να πάω στην Ομόνοια όποτε μου πουν και να δούμε από την αρχή που βγαίνω από το μετρό μέχρι που πηγαίνω στο γραφείο. Ζητάω κάτι παράλογο. Παράλογο δεν φαίνεται καθόλου. Το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο ωριακό σημείο ή ο πρόεδρος λέει ψέματα ή η Σμάρο λέει ψέματα και είναι δημόσιος διάλογος πια. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Αν υπάρχει κάποιο σημείο που δεν φαίνεται σου από λέει, την κάμερα. Εκεί που είναι, είχαμε τραβήξει φωτογραφία, πήγαμε αν, και είναι η κάμερα απέναντι. Αν δω το βίντεο, ναι, από την αρχή που είμαι μέχρι το τέλος, θα καταλάβω αν λείπει κάποιο σημείο. Γιατί εφόσον προχωράς, υπάρχει η αρχή, η μέση και το τέλος. Έτσι είναι. Αν λείπει, ναι, η μέση. Ναι, εντάξει, μα φύγει. Δεν κόβεται αρχή, αυτό. Δεν κόβεται. Επειδή όμω. Φαίνεται. Εσύ λες ότι το χαστούκι το έφαγε δημοσίω μπροστά σε όλου. Σε ναι, δεν υπήρχε ένα να κρατήσει τα στοιχεία να είναι μάρτυρα, κάτι να πει ότι. Εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι δεν το σκέφτηκα. Δεν το εσύ όχι, ναι, αλλά κάποιο άλλο που αντέδρασε κάποιο. Μόνο ένα παιδί είπε να με αφήσει πριν το χαστούκι, όταν με έσπροχνε, άστηνε. Και ξαφνικά τον έχασα γιατί απομακρύνθηκε, δεν ξέρω. Ναι, αλλά εδώ συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο κύριος διευθυντής λέει ότι δεν υπήρχε ούτε σπρόξιμο. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Αν δεν υπήρχε σπρόξιμο, εγώ γιατί να μην φύγω. Και θα με προλάβει ένα αστυνομικό, πιστεύετε. Γιατί να μην φύγω, ελεύθερη και ωραία. Το σπρόξιμο, εννοείς να μπει μπροστά σου. Αν δεν με εμπόδιζε, ναι, νομίζω ότι θα καθόμουν. Μισό λεπτό. Δύο λεπτά. Μην αρχίσουμε να λέμε τώρα δεν, το χαστούκι δεν έχει σημασία. Σημασία και ότι μπήκε μπροστά μου και δεν με αφήνει να φύγω. Όχι, δεν είπα ποτέ αυτό. Λέω ότι αν δεν υπήρχε σωματική αντίσταση, ναι, εγώ σε ένα λεπτό θα είχα φύγει από το μετρό, έτσι δεν είναι. Το χαστούκι υπήρξε σε ποια στιγμή, σε ένταση, γιατί πήγες να ξεφύγεις. Εγώ έλεγα από την αρχή, ζητούσα από την αρχή την κατανόηση ότι είμαι άνεργη και δεν μπορώ να πληρώσω το εισιτήριο. Ναι. Φώναζε, μου έλεγε θα δώσω τα στοιχεία σου, επέμενε. Και του είπα ότι δεν θέλω να καθίσω εδώ, δεν έχω να πληρώσω το πρόστιμο και θέλω να φύγω. Επικαλέστηκα κλειστοφοβία, μου είπε δεν έχεις τίποτα, ο ψυχολόγος, ναι, και προσπάθησα να φύγω, όχι να τρέξω ούτε τίποτα, προχωρούσα, αυτός με έσπροχνε, του έλεγα μη με ακουμπάτε, μου λέει μα θες ακουμπάω. Δεν σ' αφήνει να φύγεις δηλαδή. Ναι. Δεν σ' αφήνει να φύγεις. Ναι, δεν αφήνει να φύγω. Αν δεν υπήρχε σωματική αντίσταση, εγώ δεν θα είχα φύγει σε μισό λεπτό. Μάλιστα. Άρα σε κράτησε, δεν σε άφησε. Ακριβώς. Να φύγεις. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Πηλή. Ο πρόεδρος λέει ούτε αυτό υπήρξε. Ωραία. Δεύτερον όμως, λες ότι σε κάποια στιγμή ένταση πάνω σε αυτήν την ιστορία σε χαστούκησε. Ναι, στις σκάλες. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όχι στις πρώτες, στις δεύτερες. Όχι στις πρώτες. Από κάτω προς τα πάνω, όχι στις πρώτες, στις δεύτερες. Έχει τρεις, τέσσερις, πόσες έχει το μετρό. Δεύτερες. Νομίζω ότι είναι τρεις. Νομίζω ότι η ερώτησή μου πρέπει να σας καλύψει ότι. Αν δεν υπήρχε σωματική αντίσταση, θα τους έλεγα δεν μπορώ να καθίσω εδώ να σας περιμένω, ωραία και καλά, θα έφευγα. Και δεν θα υπήρχε το δεν θα υπήρχε καν κλίση. Με απόλυτο σεβασμό σε ακούμε, με απόλυτο σεβασμό αντιλαμβανόμαστε ότι και εσύ ίδια δεν θες να το μετατρέψεις σε σύριαλ. Έτσι.
ακούσαμε την άποψή σου. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει κάποιος από το γραφείο εκεί να κάτσει με την κοπέλα να δουν το βίντεο για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Εκτός και αν κάνει μήνυση πια η Σμάρο. Εντάξει, αυτό είναι. Οπότε αναγκαστικά θα λάμψει η αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει μήνυση. Δεν έχει. Όχι. Οπότε μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, Σμάρο, ευχαριστούμε για αυτή την ενημέρωση. Ακουστήκατε απόψε. Ο πρόεδρος είναι στη γραμμή, μπορεί να μας πει καμία κουβέντα. Τον ακούσαμε να κλείνει. Μάλιστα. Λοιπόν, η πρόταση που υπάρχει, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, εάν είναι αλήθεια αυτό. Εγώ νομίζω θα σε καλέσω στο Αγγελέα πάντως. Να το δείτε. Εκεί να δείτε. Να τελειώσει. Είναι προφανές. Θα την καλέσω στο Αγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση. Εφόσον τα κατέδωσε στον εισαγγελέα. Ουδής δέχεται, εάν μπορεί κάποιος να πληρώνει το εισιτήριο, είναι απαράδεκτο να μην πληρώνει. Ουδής δέχεται ότι μπορεί να κυκλοφορούν τζαμπατζίδες έτσι για πλάκα. Ναι. Από την άλλη μεριά και ουδής δέχεται όμως κάποιος άλλος, κάποιος που δεν έχει να πληρώσει το εισιτήριο ή παρανόμης τέλος πάντων και η ποινή του είναι ένα πρόστιμο, να τιμωρείται με χαστούκια. Δεν το συζητάμε. Δεν το δέχεται κανείς αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πριν πάμε στα πολιτικά και στην επικαιρότητα και στα άλλα θέματα. Πάμε στον Ιαννό Αθανασίου, δημοσιογράφος της εφημερίδας Δημοκρατική της Ρόδου, όπου είχαμε το.